Πανδημίας, ενώ όλοι στερούμαστε εκεί να ζουν σαν να μην υπάρχει κορονοϊός. Η αλήθεια είναι ότι και εμείς μαζί με αυτές τις ωραίες εικόνες ταξιδεύουμε. Χάρης Ιαννίδης είναι μαζί μας. Χαρούλη, χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά, Χαρούλη. Υγεία. Σας εκτιμώ πάρα πολύ. Δεν μπορούσα να μην πω όχι στην πρόταση της μέρης της Παλιαλέξης. Φίλους μου, κάποιους τους αγαπώ, κάποιους τους εκτιμώ. Δεν μπορούμε όλους. Δεν έχουμε τη σχέση που έχουμε μαζί. Σε πειράζει τώρα, κάνει αυτά τα πράγματα. Δεν πειράζει. Έχω συνηθίσει να με πειράζει το happy day εδώ και παιδιά, συγγνώμη τώρα. Δεν θέλω να το παίζω σκηνοθέτης, αλλά μπράβο. Φέρτε τον άνθρωπο πιο σωστά. Είναι σαν να είμαι εγώ στο βάθρο και εκείνος... Μπράβο. Ναι, δεν ξέρω. Λοιπόν, είμαι okay τώρα. Ναι, εντάξει, θα το φτιάξω σκηνοθέτης. Και πρώτη φορά βγαίνω και με Skype. Ο υπερσκηνοθέτης μας έχει τέλειο φως. Χάρη, πες μας λίγο καταρχήν πριν πάμε στα του Ρονάλντο, αν όντως συμβαίνει στο Ντουμπάι αυτό που διαβάζουμε σε διάφορα δημοσιεύματα, ότι δηλαδή η ζωή συνεχίζεται κανονικά, τα ξενοδοχεία σβήζουν από ζωή και τουρίστες, υπάρχουν μέτρα ασφαλείας, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει μια κανονικότητα. Αυτή τη στιγμή στο Ντουμπάι υπάρχει 95% πληρότητα. Εντάξει. Εγώ θα σου μιλήσω πολύ ειλικρινά, γιατί μου στέλνουν άπειρα μηνύματα. Ο κόσμος στο Instagram, πολύ καλό προέρωτα, χαίρονται, γιατί ο κόσμος έχει ανάγκη να δει ότι η ζωή συνεχίζεται ακριβώς. Κάποιοι μου στέλνουν βέβαια ότι πώς γίνεται να πάω στο εξωτερικό. Υπάρχει μια παραπληροφόρηση. Το ελληνικό κράτος δεν σταμάτησε ποτέ να επιτρέπει τα ταξίδια στο εξωτερικό, αν η χώρα που επισκέπτεσαι, σε δέχεται. Σωστά. Χρειάζονται απλά κάποια έγγραφα, όπως είναι το PLF, όπως είναι το τεστ να κάνεις, το μοριακό το τεστ. Και εσύ έκανες και πηγαίνοντας και φτάνοντας. Θα σου εξηγήσω. Εγώ, επειδή ανήκω σε μια ειδική ομάδα ανθρώπων που έχουν περάσει τον κορονοϊό, έχω το antibody test από το κρατικό νοσοκομείο, το Γιώργιος Γεννηματά, ακριβώς, αλλά σε συνδυασμό με το τεστ που έκανα 72 ώρες πριν, δεν έκανα δεύτερο τεστ στο Ντουμπάι. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις, θέλω να σου πω. Δηλαδή, για αυτούς ήταν enough. Άρα, έφτασα και με περάσαν κατευθείαν, γιατί το τεστ εμένα ήταν και 24 ώρες και βγει απάντηση και έτσι ήταν very okay. Αλλά μετά, κάποιους τους κάνανε και δεύτερο τεστ και για να πούνε στο Ντουμπάι. Και τους κρατάνε ενδεχομένως σε καραντίνα, αν δεν είναι... Όχι ακριβώς καραντίνα. Υπάρχει μια εφαρμογή, την οποία την κατεβάζεις και απλά ουσιαστικά βλέπουν σε ελέγχη, ναι, μέχρι να βγει το δεύτερο ολοκληρωτικό τεστ. Και έτσι μετά μπορείς και μπαίνεις στο Ντουμπάι. Στην επιστροφή τώρα... Άσε λίγο, βρε, να μένουμε στο Ντουμπάι, με πας στην επιστροφή. Αργήσει να γυρίσει. Θα κάνει από μόνο. Στην επιστροφή πρέπει πάλι, για να σε δεχτεί η Ελλάδα, πρέπει πάλι να κάνεις το τεστ των 72 ώρων και μετά να γυρίσεις. Ας πούμε, ενώ για παράδειγμα στην Ελβετία δεν συνέβαινε αυτό. Στην Ελβετία μπορούσες να πας χωρίς τεστ. Είχε Σεν Μόριτς πριν δύο εβδομάδες. Σε βλέπω από το Instagram και ταξιδεύω μαζί. Παιδιά, έχει περάσει κορονοϊό και είναι ελεύθερος να πάει. Βοήθαμε την Άκη και εσύ όλοι να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά, γιατί φτάσαμε στην Οπτική. Όλα. Ενώ δεν έχουμε ζήσει το Ντουμπάι. Ακόμα και εμείς ανυπομονούμε να ζήσουμε λίγο το Ντουμπάι μέσα από τα μάτια σου. Ναι. Υπάρχει όντως αυτή η κανονικότητα και σαν να μην συμβαίνει τίποτα? Δηλαδή, ξενοδοχεία λειτουργούν, εστιατόρια λειτουργούν, τα εμπορικά κέντρα γεμάτα κόσμο ψωνίζει, ή υπάρχει ένα άγχος και μια προσοχή? Όχι, εγώ θέλω να σου μιλήσω πολύ ειλικρινά. Δεν υπάρχει άγχος, υπάρχει όμως προσοχή. Υπάρχουν πολύ αυστηρά πρόστιμα, δεν είναι σαν τα πρόστιμα της Ελλάδας, τα οποία είναι okay, αυστηρά, αλλά δεν σου κόβουν και το κεφάλι. Είναι 3.000 ευρώ το πρόστιμο, αν δεν φοράς μάσκα στον δρόμο. Φοράνε όλοι καθολικά μάσκα στον δρόμο. Δεν υπάρχει αυτό να μην βάλω τη μάσκα, θα τη βάλω. Όλη αυτή η παραφιλολογία, λίγο εμείς που είμαστε λίγο πιο. Σου λένε, φοράς τη μάσκα και τη φοράς. Και στην παραλία, δηλαδή είσαι στο χλιδάτο, το πεντάστερο πάνω στο τζουμέρι. Όχι, όχι. Στην παραλία όχι, αλλά ουσιαστικά στο εστιατόριο, μέχρι να μπει στο εστιατόριο και μέχρι να βγει από το εστιατόριο, όταν πας, ας πούμε, τουαλέτα ή όταν φύγει ή όταν μπει, φοράς τη μάσκα. Ευλαβικά. Εντάξει. Τώρα. Τα εμπορικά κέντρα λειτουργούν κανονικά. Κοίτα, τι να μου να σου μιλήσω πολύ ειλικρινά. Το 90% φοράνε μάσκα. Θα δεις και κάποιους, ρε παιδί μου. Ναι. Πολύ λίγους όμως, σε σχέση με το τόσο πολύ κόσμο που έχει. Θα δεις πολύ πιο λίγους. Λειτουργούν όλα κανονικά. Τώρα υπάρχει 95% πληρότητας, όπως σας είπα, στα ξενοδοχεία. Έχει και κρούσματα. Δεν είναι ότι οι άνθρωποι έχουν ξεπεράσει. Έχει. Κοίτα, άκου λίγο. Είναι 1.000 κρούσματα σε όλα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα την ημέρα. Αν σκεφτείς ότι το Ντουμπάι έχει 10 εκατομμύρια, άρα τα κρούσματα νομίζω ότι είναι πολύ λιγότερα
από τα δικά μας. Δεν ξέρω πόσο πληθυσμό έχουν το σύνολο της χώρας.